Η εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης καλεί τους κατοίκους της περιοχής να απαιτήσουμε την κανονική λειτουργία του Άλσους. Ο Δήμαρχος με απόφασή του κλείνει το Άλσος από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, μην επιτρέποντας στους κατοίκους και ειδικά στους εργαζόμενους να κάνουν χρήση του χώρου. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο. Απαιτούμε τώρα να αλλάξει η απόφαση. Το κλείσιμο του Άλσους είναι άστοχο. Δεν υπερασπίζει και δεν βοηθάει καθόλου στην υγεία των κατοίκων. Αντίθετα, η χρήση του είναι αυτό που μας είναι απαραίτητο. Η εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης εδώ και μια εβδομάδα έχει ξεκινήσει καμπάνια συλλογής υπογραφών. Αν ο Δήμαρχος δεν πάρει πίσω την απόφασή του, θα καταθέσουμε τις υπογραφές στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, απαιτώντας από όλες τις παρατάξεις να ψηφίσουν την αλλαγή της απόφασης και την κανονική λειτουργία του Άλσους. Άλσος ανοιχτό για όλο το λαό! Άλσος ανοιχτό για όλο το λαό! Καλούμε όλους τους κατοίκους να υπογράψουν το κείμενο που ζητάει την κανονική λειτουργία του Άλσους. Υπάρχει ηλεκτρονικά και κάθε μέρα θα βρίσκονται χαρτιά για υπογραφές στο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Ας απαιτήσουμε όλοι την κανονική λειτουργία του μοναδικού πνεύμονα υγείας στη Νέα Σμύρνη. Ας απαιτήσουμε όλοι να πάρθει πίσω αυτή η απαράδεκτη απόφαση. Ρωτάω πώς βλέπετε... Πώς βλέπετε γενικά όλη αυτή την κατάσταση και τι μέτρα προτείνετε εν ώψη COVID? Κοιτάξτε να δείτε, για μας και ως εργατική λέσχη Νέας Σμύρνης, το κλείσιμο του Άλσους και των ελεύθερων δημόσιων χώρων είναι καταστροφικό. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία ότι ο κόσμος συνοστίζεται. Πολύ δε περισσότερο αν γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος, αν δεν πάει στους ελεύθερους δημόσιους χώρους να εκτονωθεί, το μόνο που θα κάνει τελικά θα είναι να είναι στο σπίτι του και να πηγαίνει το πρωί στην δουλειά του, συνοστιζόμενος στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία, τρένα, μετρό, τα οποία δεν έχουν αυξηθεί. Εδώ είναι ένας ελεύθερος δημόσιος χώρος. Το να το κλείνει στο χώρο αυτό στις 3 η ώρα, όπου η πλειοψηφία των ανθρώπων εργάζεται, στην πραγματικότητα του στερεί την δυνατότητα να έχουν εκτόνωση, να αθληθούν, να πάρουν τον αέρα τους, να ασκηθούν. Θεωρούμε ότι αυτή η απόφαση του Δήμου δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ως επιχείρημα τον COVID. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί ο Δήμος να χρησιμοποιεί το επιχείρημα ότι η αστυνομία τον προέτρεψε να κλείσει το Άλσος. Ακόμα και αν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κανένας άλλος δημόσιος χώρος που να κλείνει στις 3 η ώρα στο νομό Αττικής. Και κατά τη γνώμη μας υπάρχει και το κριτήριο το ότι η πολιτική αρχή του Δήμου είναι σημαντικότερη από την αστυνομική αρχή, από τη στιγμή που μπορεί να καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για τους κατοίκους και για τα παιδιά αυτής της πόλης να μπορούν να τρέξουν, να αθληθούν, να πάρουν καθαρό αέρα σε μια τόσο πικροκατοικημένη περιοχή όπως είναι η Νέα Σμύρνη. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.